Η εκδήλωση τιμής στο Σπύρο το Φυτράκι είναι ένα καθήκον για όλους εμάς, τους μαχόμενους και μάχημους δικηγόρους. Και χαίρομαι πολύ που με πρωτοβουλία του Κώστα του Παπαδάκη και της εναλλακτικής παρέμβασης επίσθη ο Δικηγορικός Σύλλογος να γίνει αυτή η εκδήλωση που ήταν πολύ σημαντικό να γίνει υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι υποχρέωσή μας έναν άνθρωπο που τίμησε τη δικηγορία, έναν άνθρωπο που ενσάρκωσε την έννοια και την αποστολή του υπερασπιστή, και να τον τιμήσουμε και να μην τον ξεχάσουμε και να τον μνημονεύουμε και να τον μιμούμαστε. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί το Σπύρο το Φυτράκι τον γνώρισα από πολύ μικρή και τον κληρονόμησα με έναν τρόπο από τον πατέρα μου, από τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, που μαζί είχαν δώσει τόσους αγώνες και στο φοιτητικό κίνημα και στη δικτατορία και με τα δικτατορικά και στην αγωνιστική και υπερασπιστική δικηγορία. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Σπύρος ήταν ο άνθρωπος που στους πρώτους μήνες και στα πρώτα χρόνια της δικηγορίας μου με στήριξε και κάναμε μαζί υπέροχες δίκες. Ενσάρκωνε το υπόδειγμα του δικηγόρου που δεν βάζει τα λεφτά, τα περιουσιακά στοιχεία, τον πλουτισμό ως στόχο και σκοπό της δικηγορίας, αλλά τον άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ γιατί έγινε δικηγόρος, τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση και ξέρετε δεν είναι τυχαίο πόσους ανθρώπους υπερασπίστηκε απέναντι στο κράτος και πόσους ανθρώπους υπερασπίστηκε όταν τους στοχοποίησαν οι κρατικοί μηχανισμοί, γιατί αυτό είναι ο δικηγόρος υπερασπιστής. Κάποιοι το έχουν ξεχάσει δυστυχώς και νομίζουν ότι η δικηγορία είναι οι δημόσιες σχέσεις, να γίνεσαι μεσολαβητής και συνομιλητής. Η υπερασπιστική και αγωνιστική δικηγορία είναι να είσαι τείχος προστασίας στον άνθρωπο που βάλεται, στον αδύναμο που αμφισβητείται η ύπαρξη, οι ιδέες, τα δικαιώματα, η ελευθερία του και να τον δικαιώνεις. Κληρονόμησα και τον Γιάννη το Σερίφη από τον πατέρα μου και μαζί τον υπερασπιστήκαμε με το Σπύρο το Φυτράκι. Σε εκείνη τη δίκη από τις πολλές λέω ότι ο Γιάννης είναι ο πιο αθώος των αθώων, γιατί έχει αθωωθεί περισσότερο από όλους. Έχει το πιο ισχυρό τεκμήριο αθωότητας, Γιάννη μου, και ο Σπύρος στάθηκε δίπλα του σε πολλαπλές αναδιπλώσεις του κράτους και των μηχανισμών που προσπαθούσαν με σενάρια και ξανά σενάρια να ενοχοποιήσουν έναν άνθρωπο ανεξάρτητο στο φρόνημα που μαχόταν για τις ιδέες του, γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να τον τυθασεύσουν, όπως δεν μπορούσαν να τυθασεύσουν και το Σπύρο Φυτράκι οι ίδιοι μηχανισμοί. Του οφείλουμε πάρα πολλά. Θεωρώ ότι μας έχει αφήσει μια σπουδαία παρακαταθήκη που οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε και να τη μεταλαμπαδεύσουμε. Οφείλουμε εμείς οι δικηγόροι αυτό το παράδειγμα να το θυμόμαστε, να το τιμάμε στην πράξη και να το δικαιώνουμε, γιατί σε εποχές όπως η σημερινή που αμφισβητείται ακόμη και ο πυρήνας της ελευθερίας των ιδεών και της ύπαρξης, ο υπερασπιστής, η αγωνιστική υπεράσπιση, η μάχημη δικηγορία, η μαχόμενη υπεράσπιση είναι περισσότερο ζωτική από ποτέ. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω. Μας κοιτάει σίγουρα και μας περιπέζει από εκεί που είναι. Θα έκανε σίγουρα πολλά αστεία για την απόψινή εκδήλωση που νομίζω ότι ήταν μια απόδοση τιμής
ακριβώς γιατί περιέλαβε και τους συναδέλφους και τους συντρόφους στη ζωή και στην υπεράσπιση, αλλά και τους ανθρώπους εκείνους για τους οποίους ο Σπύρος έδωσε τις νικηφόρες μάχες και με αυτόν τον τρόπο ενέπνευσε φρόνημα υψηλό και περηφάνεια σε όλη την κοινωνία και σε όλους μας. Ευχαριστώ.